Σε αυτό το σημείο, ζωντανή σύνδεση μέσω Skype με την καλή συνάδελφο, την Βιολέτα την Τρυπόδη, δημοσιογράφος της Σαμιακής Τηλεόρασης. Να σου μιλάω στον ενικό, Βιολέτα. Συνάδελφοι, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξέρω ότι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές, ειδικά σήμερα. Ωστόσο, μας αφιερώνεις 3-4 λεπτά προκειμένου να ενημερώσουμε και τους κριτικούς για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νησί. Πόσο δύσκολη είναι πλέον η καθημερινότητα για όλους εσάς εκεί? Είναι πολύ δύσκολη. Όσο περνούν οι μέρες, αποτυπώνεται και το μέγεθος της καταστροφής, που με τον πρώτο σοκ ενδεχομένως δεν είχαμε αντιληφθεί ή δεν είχε γίνει και η απαραίτητη καταγραφή που γίνεται τώρα μέσω των επιτόπιων ελέγχων, αυτοψιών από τους ειδικούς μηχανικούς που έχουν φτάσει από την Αθήνα. Κλιμάκιο από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Περισσότερα από 1.500 ακίνητα αυτή τη στιγμή κτίρια έχουν κριθεί ακατάλληλα. Μένει τώρα και ο δευτεροβάθμιος έλεγχος. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι άνθρωποι που κατοικούσαν σε αυτά, είτε επιχειρηματίες, μένουν άστοιχοι επαγγελματικά, αλλά και οι ιδιώτες που ήταν τα σπίτια τους. Για τον λόγο αυτό έχουν στηθεί σκηνές σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Βέβαια, απόψε η νύχτα είναι ιδιαίτερα άσχημη, με την έννοια ότι έχει αέρα, έχει παρασύρει κάποιες από τις σκηνές. Δεν είναι εύκολη διαβίωση στην Ήπεθρο με αυτή τη θερμοκρασία. Και βέβαια η ανησυχία είναι τι θα γίνει όταν θα περάσουν οι επόμενες ημέρες και θα είναι ακόμη πιο χαμηλές θερμοκρασίες, μιας και ο Εγκέλαδος είναι πλέον μαζί, παρεούλα είμαστε. Δηλαδή, ανά 5 λεπτά, ανά 3 λεπτά υπάρχουν σεισμικές δονήσεις. Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, υπάρχει κατάστημα το οποίο έχει κλείσει. Με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου θα δείτε ότι και όλος αυτός ο δρόμος, τα καταστήματα είναι κλειστά. Οπότε και στο άκουσμα ενός γενικού lockdown ενδεχομένως αύριο, ναι, δεν θα αλλάξει και πολύ η καθημερινότητά μας, με την έννοια ότι σχεδόν όλα τα καταστήματα στην πόλη της Σάμου έχουν υποστεί πολλές ζημιές και τα περισσότερα είναι κλειστά. Προσπαθούν και περιμένουν την Παρασκευή την ανακοίνωση των μέτρων μέσω του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, του κ. Τριαντόπουλου, για να ανακουφιστούν έστω και προσωρινά. Αλλά η μεγάλη ανησυχία είναι τι θα γίνει με τον επικείμενο, όπως τουλάχιστον λένε οι σεισμολόγοι, μεγάλο μετασεισμό, ο οποίος, ναι, μπορεί να είναι και του μεγέθους των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Και μπορεί, Βιολέτα, αυτή η έντονη μετασεισμική δραστηριότητα που θα κορυφωθεί με αυτόν τον πολύ υψηλό μετασεισμό να κρατήσει για εύλογο χρονικό διάστημα, για αρκετούς μήνες. Έτσι ακριβώς. Και αυτό που μας λένε είναι ότι θα συνηθίσετε πλέον να χορεύετε στους ρυθμούς των Ρίχτερ, οι μετασεισμοί μπορεί να διαρκέσουν και 6 και 8 εβδομάδες ή και 3 μήνες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό προκαλεί ανησυχία. Ο κόσμος φοβάται, διανυκτερεύει στα αυτοκίνητα, στις σκηνές. Άλλοι έχουν μετακομίσει σε σπίτια φίλων και γνωστών. Είναι μια καθημερινότητα πολύ δύσκολη. Τα σχολεία θα παραμένουν κλειστά με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη μέχρι και τις 13 του Νοέμβρη. Και από εκεί και πέρα θα δούμε και πάλι, γιατί πολλά σχολικά κτίρια έχουν τέτοιες ζημιές, οι οποίες δεν είναι εύκολο μέσα σε 10 ημέρες να επιδιορθωθούν. Βιολέτα, θα πρέπει λοιπόν οι εκεί δήμοι να βρουν ανάλογες, ναι, στέγες για τα παιδιά. Επεξεργαζόμαστε κι εμείς κάποια στοιχεία σύμφωνα με τα οποία 400 οικογένειες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δρόμο. Και περισσότερες είναι. Και περισσότερες. Βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή αρμόδιοι υπουργοί, βρέθηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, προχώρησαν σε εξαγγελίες. Έχει αλλάξει κάτι? Έχει κινηθεί ο κρατικός μηχανισμός? Αντικειμενικά, εμείς καταγράφουμε το ρεπορτάζ, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται. Από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν όλοι εδώ. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Και ο ίδιος ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Έβαλαν κάτω τα σχέδια που υπάρχουν για τέτοιες περιπτώσεις. Βέβαια, για τσουνάμι δεν υπήρχε ποτέ πρόβλεψη. Είμαστε το μόνο νησί, το μόνο μέρος. Που υπήρξε τσουνάμι αμέσως μετά τη σεισμική δόνηση. Και μάλιστα το δεύτερο και το τρίτο ήταν αρκετά ισχυρό, και αυτό είναι που προκάλεσε τα μεγάλα προβλήματα στα εμπορικά και στα καταστήματα εστίασης της παραλιακής, που έχουν σημειωθεί μόνο στην πόλη της Σάμου, επαναλαμβάνω. 205 είναι οι επιχειρήσεις, μόνο εδώ στο βαθύ της Σάμου, που έχουν καταγραφεί με προβλήματα. Άλλα ολική καταστροφή, όπως το κατάστημα που βλέπετε πίσω μου, αλλά λιγότερες οι ζημιές, αλλά όπως και να έχει, υπάρχουν άνθρωποι, σας είπα, που δεν θα έχουν επαγγελματική στέγη. Πρέπει να μετακομίσουν ιατρία, καταστήματα, εστιατόρια, γιατί έχουν κριθεί ακατάλληλα τα κτίρια. Ήρθε ο κρατικός μηχανισμός, λειτουργήσε. Το θέμα είναι ότι είναι τέτοια και το μέγεθος της καταστροφής, αλλά και οι μετασεισμοί, που δεν μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις. Οι μηχανικοί δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να κάνουν καμιά
παρέμβαση. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Πρέπει να περάσει λίγο αυτή η σεισμική δραστηριότητα, προκειμένου να ηρεμήσουν τα πράγματα και να μπορέσουν να μπουν στα σχολεία. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύει όποιος μπει μέσα σε ένα σχολείο να κάνει το οτιδήποτε. Αυτό σας λέω, ότι όσο και να θέλουν να βοηθήσουν, δεν μπορούν. Η μόνη βοήθεια θα είναι να δοθούν άμεσα κάποια χρήματα, εφάπαξ, αυτά που δόθηκαν και στην Καρδίτσα. Ακούγεται θα δοθούν 5.000 ευρώ στα νοικοκυριά, 8.000 στους επιχειρηματίες, για να πάρουν μια πρώτη ανάσα, διότι είναι κατεστραμμένοι περισσότεροι. Και βέβαια οι περαιωνόβιες εκκλησίες εκεί στην περιοχή στη Σάμμο έχουν καταστραφεί, Βιολέτα. 54 εκκλησίες σε όλη τη Σάμμο. Είναι η πρώτη φορά που ο Εγγέλαθος έχει κάνει τόση μεγάλη ζημιά στις εκκλησίες. 54 εκκλησίες και 3 μοναστήρια. Έχουν υποστεί άλλα μικρότερες, και άλλα μεγαλύτερες ζημιές. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αν μπορούν να αποκατασταθούν αυτές οι ζημιές σε αυτά τα ιστορικά μνημεία του νησιού. Η εκτίμηση είναι, αν θέλετε τη δική μου, ότι ούτε σε μια δεκαετία δεν θα μπορέσουμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα, για να πούμε ότι όλα αυτά τα κτίρια, τα ακίνητα, θα μπορέσουν να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές τους. Και να είναι πλέον, να μπορούν να είναι λειτουργικά, να μπορούν να είναι ασφαλή για τον κόσμο. Αν κάποιος κάνει λοιπόν μία βόλτα στους δρόμους στη Σάμμο, τι αντικρίζει από το πρωί? Άδειους δρόμους, έρημη πόλη. Άδειους δρόμους. Δεν ξέρω αν ο καλός συνάδελφος μπορεί λίγο να μας μεταφέρει το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή εδώ στην πόλη της Σάμμο. Είναι ένα τοπίο, κορδέλες βλέπετε απαγορευτικές για να κλείσουν τα σημεία τα επικίνδυνα. Ναι. Είναι πάρα πολλά τα ετοιμόρροπα σπίτια και ελοχεύουν κίνδυνα ανά πάσα στιγμή για το διερχόμενο. Και για τον λόγο αυτό ο Δήμος σιγά σιγά θα τοποθετήσει από αύριο, σε κάποια σημεία έχει ξεκινήσει και από σήμερα, ειδικά πλαίσια, γιατί αυτές τις κορδέλες δυστυχώς, ξέρετε, τις προστατευτικές, ο ναι. κόσμος τις τραβάει προς τα πάνω και περνάει. Δεν καταλαβαίνει πολλές φορές ότι υπάρχει κίνδυνος και δεν έχουν μπει έτσι απλά. Έχουν μπει για κάποιο λόγο, για να προστατέψουν τους ίδιους και τα παιδιά τους. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν θα μπουν προστατευτικά, ούτως ώστε να είναι απροσπέλαστα τα σημεία τα επικίνδυνα. Μάλιστα, εμείς από την πλευρά μας τι να ευχηθούμε? Υπομονή, κουράγιο. Χάσαμε και δύο παιδιά, δύο νέα παιδιά. Αυτό, φαντάζομαι αυτό το κλίμα. Είναι το πιο συγκλονιστικό. Εκεί είναι στην περιοχή. Ένα καλύτερο αύριο με υπομονή να σταθούμε όλοι στα πόδια μας, να σταθείτε στα πόδια σας σε αυτό το πανέμορφο νησί. Έτσι. Βιολέτα, μας και στο όμορφο νησί να σε ευχαριστήσω πολύ. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να ανταποδώσουμε κάποια στιγμή κι εμείς αυτό το ξεχωριστό ρεπορτάζ για αυτή την σπουδαία ανταπόκριση που μας έδωσες. Να είστε καλά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βιολέτα.